Πρόκειται και τη μεγαλύτερη εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού που γίνεται στην Κρήτη, η οποία φέρει τη σφραγίδα από τα φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι ένα δείγμα εξωστρέφειας. Θέλουμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που έχουμε. Έχω για δύο λόγους ιδιαίτερα συναισθήματα. Έχω πει και άλλη φορά ότι εγώ είμαι μισός Κρητικός. Σας το έχω πει, είμαι από τις Αρχάνες, η μαμά μου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εδώ οργανώνουμε την πιο σπουδαία εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού της Ελλάδος. Στον όμιλό μας, σε όλα τα φροντιστήριά μας, σε όλη την Ελλάδα, αυτόν τον καιρό, υποστηρίζουμε τους μαθητές μας με τέτοιες εκδηλώσεις. Για 17η συνεχόμενη χρονιά, τα φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου διοργάνωσαν τις ημέρες καριέρας σε κεντρικό ξενοδοχείο, όπου η αίθουσα ήταν ασφιχτικά γεμάτη από εκατοντάδες μαθητές και γονείς. Οι ημέρες καριέρας, 17 χρόνια, πρόκειται για ένα θεσμό για το Ηράκλειο. Νομίζω ο κόσμος την περιμένει. Είναι μια ημερίδα ενημερωτική που κυρίως έχει να κάνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμβουλοι σταδιοδρομίας που προσκαλούμε από την Orientum να μιλήσουν για σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για έξυπνες επιλογές. Τι λέει το growth mindset? Το growth mindset λέει ότι αυτό το πράγμα δεν ξέρω να το κάνω ακόμα. Αν αποτύχω είναι μια ευκαιρία να μάθω κάτι ακόμα, γιατί η αποτυχία είναι ευκαιρία να μάθω κάτι. Οι αλλαγές στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές, σωστές επιλογές σπουδών και επαγγέλματος με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Και βεβαίως καινούργια δεδομένα στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς συνεχίζονται ακόμα οι συγχωνεύσεις τμήματων, ΑΕ και ΤΕΗ, αλλάζει ο χάρτης. Λίγο διάβασμα θέλουμε μόνο και είμαστε εδώ για να τους οδηγήσουμε στο Πανεπιστήμιο. Ο Μανώλης Μαυράκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους επιτυχημένους επαγγελματίες από διάφορους χώρους, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήματα μαθητών αλλά και σε απορίες των γονέων. Το κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας. Λειτουργεί πλέον ένα πιστοποιημένο κέντρο συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού με 9 πιστοποιημένους συμβούλους, προκειμένου να βοηθούμε πρώτα απ' όλα τους μαθητές μας. Είμαι επίσης περήφανος γιατί από φέτος στο Ηράκλειο, στο Μασταμπά, θα λειτουργήσουμε και ένα κέντρο ξενογλωσσών Πουκαμισάς, ένα κέντρο μελέτης δημοτικού Πουκαμισάς, ένα κέντρο εκπαιδευτικής ρομποτικής και κέντρο πληροφορικής. Θα είναι ένας εκπαιδευτικός πολυχώρος. Ενώ εξίσου πολύτιμες ήταν οι συμβουλές για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου για όσους δίνουν φέτος πανελλήνιες εξετάσεις. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι έγκαιρα και με τον πιο σοβαρό τρόπο να ενημερώσουμε, καθώς μαθητές που σε 2 μήνες δίνουν εξετάσεις δεν έχουν αυτή την εικόνα. Σήμερα δόθηκε η ευκαιρία σε μαθητές της πρώτης λυκείου να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή να περάσουν δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο ερωτηματολόγιο που διερευνά την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Προκειμένου να καταλήξουν όλοι σε ασφαλείς επιλογές.